Καλημέρα, καλημέρα. Βασικά μπορεί να μην είναι πρωί όταν το βλέπεις αυτό, αλλά τέλος πάντων. Hello people, γεια σας και καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου ή αν είστε καινούργοι και με βλέπετε πρώτη φορά μπροστά σας και λέτε ποια είναι αυτή. Hi, εγώ είμαι η Καλίστη και χάρηκα πολύ για τη γνωριμία. Καλώς ήρθατε στο πρώτο! Δεν έχω ξανακάνει ποτέ έτσι σταθερά σειρά στο κανάλι. Δεν μπορείτε να καταλάβετε τον ενθουσιασμό μου. Νιώθω στα 5 χρόνια, πόσα χρόνια κάνω YouTube, 5-6. Νιώθω πρώτη φορά YouTuber σε όλα αυτά τα χρόνια που κάνω YouTube. Έχουμε την πρώτη μας σειρά στο κανάλι και δεν θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο από Back to School, Back to Reality. Η σειρά ονομάζεται Back to Reality και στην ουσία θα είναι μία σειρά από βίντεο τα οποία είναι εδώ για να σε βοηθήσουν, να με βοηθήσουν, είναι αμοιβαίο από ό,τι καταλαβαίνεις, να μπούμε ξανά σε μία σειρά μετά από το καλοκαίρι. Για μένα είναι λιγάκι ακόμη καλοκαίρι, ακόμη είμαι σε mood διακοπών, παρόλο που δουλεύω, γιατί δουλειά αυτή. Το σημερινό βιντεάκι που είναι και το πρώτο δεν θα μπορούσε να είναι άλλο από οργάνωση. Στην προσπάθεια για οργάνωση στην ουσία έχω μερικές έτσι συμβουλές, μερικά tips από άτομο το οποίο χρησιμοποιεί αυτές τις τεχνικές εδώ και πάρα πολλά χρόνια και αν με ρωτήσεις αν λειτουργούν θα σου πω για εμένα λειτουργούν, γενικά τις θεωρώ πάρα πολύ χρήσιμες. Γι' αυτό θα ήθελα να τις μοιραστώ, από εκεί και μετά για σένα μπορεί να μην λειτουργούν τελείως, κατάλαβες. Αλλά δεν χάνεις κάτι να δοκιμάσεις. Οπότε πραγματικά αυτά που θα σας δείξω τα χρησιμοποιώ, τα εφαρμόζω. Όταν πρόκειται να οργανώσω το μήνα μου, την εβδομάδα μου, τη χρονιά μου, οτιδήποτε. Ημερολόγιο type of girl, σημειωματάριο, ατζέντα, μαρκαδωράκια, στυλό, σημειώσεις. Φτάνει με το μπλα μπλα. Έχουμε αρχικά με το να προμηθευτείτε ό,τι θέλετε εσείς σε τέτοια χαρτικά είδη. Μπορεί να είναι καινούργια ατζέντα, καινούργιο τετράδι, καινούργιο ημερολόγιο. Μπορεί να είναι είδη γραφείου, κασετίνες, μολύβια, στυλό, μαρκαδόρι. Οπότε το πρώτο βήμα είναι αυτό. Το δεύτερο βήμα είναι όντως να τα χρησιμοποιήσεις αυτά τα οποία πήρες. Και εγώ θα σας δείξω πως χρησιμοποιώ έτσι μια ατζέντα η οποία έχει actual ημερομηνίες, γιατί με το να έχω να κάνω πάρα πολλά πράγματα μέσα στην καθημερινότητά μου πραγματικά με βοηθάει, πέρα από τα reminders και τις σημειώσεις στο κινητό, να έχω και ένα τετράδιο οργανωμένο με τα πράγματα τα οποία πρέπει να κάνω, γραμμένα, λίστα. Λίστες, λειτουργώ πάρα πολύ με λίστες, to do, to buy, to get, to... Πάρα πολλοί λίστες, οι οποίες λίστες κυμαίνονται από μικρές καθημερινές, ας πούμε σήμερα Τετάρτη τι έχω να κάνω, μέχρι και εβδομαδιαίες, μηνιαίες, αλλά και γενικότερα έτσι. Μπορεί να γίνει και για όλη τη χρονιά. Λειτουργώ περισσότερο με ημερήσεις και εβδομαδιαίες. Το μηνιαίες ακόμα μου είναι λίγο φλού. Ξεκινάω σχολή σε πάνω από ένα μήνα, οπότε δεν μπορώ actually τώρα αυτή τη στιγμή σε αυτό το βίντεο να σας μοιραστώ και να σας δείξω τι έχω να κάνω εγώ για τη δικιά μου σχολή. Αυτό θα το δούμε αργότερα, όταν θα κάνω πιο πολλά έτσι back to college lifestyle. Μετά θα μιλήσουμε λίγο επίσης και για σημειώσεις, δηλαδή είναι σημαντικό να έχεις ξεκάθαρες και ωραίες σημειώσεις για κάποιο μάθημα, ας πούμε, για ένα θέμα το οποίο σε απασχολεί. Εμένα για παράδειγμα αυτή την περίοδο το θέμα που με απασχολεί είναι οι δουλειές, τα sponsorships, τα collaborations, Instagram, YouTube και όλα αυτά, τα οποία όπως και ένα μάθημα ή μια άλλη δουλειά πρέπει να είναι και αυτά πάρα πολύ έτσι οργανωμένα για να μην χάνω κι εγώ τελείως την μπάλα και να ξέρω τι είναι τι, πότε είναι πότε. Μετά θα μιλήσουμε για γραφείο, οργάνωση και πόσο πρέπει να είναι ο χώρος σου, γιατί παίζει τρελό ρόλο ο χώρος και αυτό επίσης μου δίνει την τελευταία πάσα που είναι το ότι okay, ωραίο είναι το γραφείο και ο προσωπικός χώρος και τον φτιάχνεις όπως θέλεις, όμως από ό,τι μπορώ να καταλάβω, γιατί ακόμα μου συμβαίνει, πολλές φορές πίζω, δεν μπορώ να είμαι πλέον κλεισμένη στο χώρο μου, στο γραφείο μου, στο δωμάτιό μου, θέλω να πάω να κάνω κάτι λίγο διαφορετικό και αυτό το κάτι λίγο διαφορετικό υπάρχουν πάρα πολλές έτσι study friendly καφετέριες ή ακόμα και η βιβλιοθήκη της σχολής σου, η βιβλιοθήκη της πόλης σου, οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, ξεκινάμε από την πολύ αρχή. Εδώ πέρα βλέπετε έχω το γραφείο μου κενό,
τελείως άδειο, και αυτό είναι διότι θέλω να το καθαρίσω και να το στήσω από το μηδέν. Και όταν λέω καθαρίσω, εννοώ εκεί λίγο το χαμό με τα ράφια. Παρόλο που αυτό δεν θα είναι το μόνιμό μου γραφείο για την επερχόμενη χρονιά, είμαι στο σπίτι μου στο Ηράκλειο αυτή τη στιγμή και όχι στην Αθήνα. Όμως παρόλα αυτά ήθελα να το τακτοποιήσω λιγάκι από σαβούρα που έχει ξεμείνει από τα τελευταία χρόνια. Και όταν λέω καθαρίσω, εννοώ και όντως με ένα πανάκι, ένα Swiffer, κάτι, ένα μικρό απορρυπαντικό. Ξεκινάω με το πιο σημαντικό πράγμα, το οποίο είναι ο υπολογιστής μου. Αγόρασα ένα καινούριο mousepad, το οποίο ήταν πολύ καλή επιλογή γιατί είδα μεγάλη διαφορά στην άνεση με το ποντίκι. Και μετά θα τοποθετήσω πάνω στην επιφάνειά μου πράγματα τα οποία θα χρησιμοποιήσω μόνο και εκείνη τη στιγμή. Ημερολόγια, ατζέντα, στυλό, post-it, νερό, οπωσδήποτε για ενυδάτωση και καφές. Γιατί αγαπάμε τον καφέ. Αυτό είναι το setup μου. Βάζω μόνο τα απαραίτητα. Δεν θέλω να υπάρχει πολύ βαβούρα, διότι δεν υπάρχει λόγος και θα μου προσπάει και την προσοχή. Ξεκινάω λοιπόν εδώ με το πρώτο πράγμα που σας είπα ότι μου αρέσει πάρα πολύ, και αυτό είναι μια προσωπική ατζέντα. Η συγκεκριμένη είναι και σε μορφή ημερολογίου, δηλαδή απευθύνεται σε κάθε μήνα ξεχωριστά. Και πάνω στην ημέρα την οποία βρίσκομαι, μου αρέσει να κάνω την πρώτη μου λίστα. Να αριθμίζω τα πράγματα τα οποία πρέπει να κάνω εκείνη την ημέρα. Εννοείται και έχει πέσει πολύ μαρκαδωράκι. Μου αρέσει να κάνω highlight τα πιο σημαντικά, αυτά που έχω να κάνω, αλλά γενικότερα να βάζω έτσι χρώμα, διότι βλέπω ότι μου τραβάει το μάτι και μου αρέσει και με βοηθάει οπτικά. Αν είναι κάτι πολύ επίγον, φυσικά το βάζω και στο κινητό μου για να μου έρθει η υπενθύμηση, έτσι ώστε να μην το ξεχάσω με τίποτα. Αυτές οι ώρες που κάθομαι και οργανώνω όλη μου την εβδομάδα ή την ημέρα είναι ιερές για εμένα. Χαρτάκια, post-it, μαρκαδωράκια, στυλό. Σε αυτά τα μικρά post-it μου αρέσει να φτιάχνω έτσι ένα μικρό σχεδιάγραμμα, ένα μικρό πρόγραμμα της ημέρας μου ανά ώρα με το τι έχω να κάνω, και να το βάζω σε ένα ορατό σημείο στο γραφείο μου, έτσι ώστε να είμαι σίγουρη πως θα το εφαρμόσω. Και μετά πάμε στις σημειώσεις, όπως σας είπα. Έχω αυτό το τετράδιο που αποφάσισα ότι θα είναι το δικό μου για τις σημειώσεις μου. Το κάνω ανακατηγορίες, βάζω τίτλους στην κορυφή και μετά κάνω τις σημειώσεις μου. Για παράδειγμα εδώ πέρα λέω για το κανάλι, γράφω κάτω το πότε θέλω να ανεβάζω, τι βίντεο έχω να γυρίσω και τι βίντεο έχω να κάνω edit, έτσι ένα μικρό πλάνο, ένα όμορφο πραγματάκι που θα μου τα οργανώσει καλύτερα. Όπως σας είπα, εσείς μπορείτε να έχετε να οργανώσετε τα μαθήματά σας, τα φροντιστήρια, όλα. Εγώ έχω να οργανώσω αυτή τη στιγμή τις συνεργασίες μου που τρέχουν, αυτές που έχουν ολοκληρωθεί για αυτό το μήνα και αυτές που είναι να γίνουν. Μετά, όσον αφορά το κολέγιο, έχω πολύ περιορισμένες πληροφορίες μέχρι να μπει ο Οκτώβριος ή τα μέσα Οκτωβρίου. Στο σημείο αυτό θέλω να σας πω πως ό,τι έχετε δει σε μαρκαδωράκι, στυλό, ατζέντα και τετράδια, τα έχω πάρει όλα από το πλαίσιο. Εδώ βλέπετε, κάνω και έτσι μικρές σημειώσεις και για τις επόμενες ημέρες, όχι μόνο για τη σημερινή, και με βοηθάει πάρα πολύ. Την ατζέντα τη συγκεκριμένη την αγάπησα, διότι έχει και έτσι πολύ ωραίες σημειώσεις και για την ψυχολογία σου, για το σώμα σου. Μία κορυφαία συμβουλή που έχω να δώσω όταν πρόκειται για να κάτσεις κάτω, να διαβάσεις, να μελετήσεις, να σημειώσεις, είναι: είσαι απολύτως συγκεντρωμένος σε αυτό, οτιδήποτε αντιπερισπασμούς ή πολύ απλά το κινητό σου πρέπει να το αφήσεις στην άκρη. Και πέρα από αυτό, είμαι της λογικής να ακούτε πολύ το σώμα σας και να αναγνωρίσετε ποιες είναι για εσάς οι παραγωγικές σας ώρες. Εγώ, με το που πέσει το φως και νιώσω ότι νιστάζω το βράδυ, it's over για εμένα. Δεν μπορώ να λειτουργήσω. Προτιμώ πραγματικά από το να πιέσω τον εαυτό μου και να έχω ένα θολό κεφάλι, να τακτοποιήσω το γραφείο μου, πάρα πολύ σημαντικό. Όπως τα άπλωσα για να τα οργανώσω, έτσι ακριβώς τα τακτοποιώ ξανά πίσω στη θέση τους για να κλείσει η ημέρα μου και να ξεκινήσει ξανά το επόμενο πρωί. Φυσικά δεν τελειώσαμε αμέσως. Είχε τόσο ωραίο καιρό και αποφάσισα να πάρω όλη την πραμάτια και να πάω σε ένα εξωτερικό χώρο να κάνω το διάβασμα και τις σημειώσεις μου. Βλέπετε εδώ πέρα, γεμίζω την τσάντα μου με τα απολύτως απαραίτητα, δηλαδή τα τετράδια τα οποία θα χρειαστώ. Έχω φυσικά ασορτή κασετίνα με την τσάντα, στην οποία κασετίνα βάζω τα αγαπημένα μου στυλό, και αυτό το συγκεκριμένο που αποφάσισα ότι θα είναι το τυχερό μου για φέτος. Necessaire με λίγο πιο girly things ή κλειδιά, αντισηπτικό και άλλα τέτοια που θέλω να έχω πάντα στην τσάντα μου. Είναι set,
Ναι, τρελαίνομαι, με κάνει να νιώθω ότι βρίσκομαι πάλι πίσω στο σχολείο και όλο αυτό το σετάκι το έχω πάρει και αυτό από το πλαίσιο. Μετά, γυαλιά, οθόνης, ακουστικά, κινητό, πορτοφόλι, οτιδήποτε άλλο έχει μία τσάντα όταν πρόκειται να βγεις έξω, φυσικά τα βάζω και αυτά μέσα. Αν πρόκειται να λείπεις πολλή ώρα από το σπίτι, για παράδειγμα πες ότι θα πας να διαβάσεις στη βιβλιοθήκη της σχολής, συστήνω ανεπιφύλακτα τα lunch boxes και αυτό ασορτή, έτσι ένα κολατσιό και δύο φρούτα για να το πάρω μαζί μου. Μου θυμίζει σχολείο, είναι αξιολάτρευτο και πάρα πολύ πρακτικό. Είμαστε λοιπόν έξω, έχω μαζί μου τον κολλητό μου, τον οποίο θα τον δείτε σε πολύ λίγο, σε μια πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα, έτσι σε ένα ήσυχο καφέ του Ηρακλείου, εκείνη την ώρα τουλάχιστον ήσυχο. Έχω πολλά τέτοια τριγύρω μου και στην Αθήνα αλλά και εδώ πέρα, οπότε κάτσαμε, έκανα λίγο τις σημειώσεις μου, κάτι τελευταία πράγματα που είχα για το μήνα και κάτι καινούργιο που προέκυψαν και πολύ απλά απολαύσαμε έτσι την ημέρα. Ένα τελευταίο που θέλω να μοιραστώ μαζί σας είναι την αγάπη μου στο να σχεδιάζω έτσι σαν mood boards, σαν vision boards ή πολύ απλά noteboard, δηλαδή το κάνω αυτό από το λύκειο και οριακά μου είναι νοσταλγικό να το κάνω αυτό ξανά τώρα. Για παράδειγμα παίρνουμε το μήνα Σεπτέμβριο, κάνω ένα brainstorming και γράφω με ένα σωρό χρώματα πράγματα τα οποία πρέπει ή θέλω να κάνω αυτό το μήνα. Χωρίς απαραίτητα να είναι λίστα ή κάτι σοβαρό, για παράδειγμα έγραψα ότι «Ει, είσαι ακόμα διακοπές, self-care, πήγαινε βόλτες, πήγαινε road trips, πήγαινε παραλία». Επίσης, σχημάτισα αυτά τα μικρά-μικρά πινακάκια για να κάνω έναν έτσι απολογισμό αυτού του μήνα, να το πω. Έχω σημειώσει και καλά ποια είναι τα καινούργια μου αγαπημένα μέρη, καινούργια αγαπημένα άτομα, τύπου ραντεβού, γυμναστήριο, αν έχω έτσι συγκεκριμένες σημειώσεις να κάνω για πάνω στον μήνα. Μ' αρέσει να τα κοιτάζω αυτά στο τέλος και να δω τι κατάφερα και τι όχι. Αγαπώ πάρα πολύ αυτό το είδος στην οργάνωση, χαρτί μολύβι, δεν σταματάω. Κάθε μέρα κοιτάζω να προγραμματίσω την ίδια, την επόμενη, αλλά και τη βδομάδα. Με βοηθάει όντως να καταφέρνω όλα όσα θέλω να κάνω, τα οποία είναι πολλά, πιστέψτε με. Και ελπίζω να σας έδωσε ιδέα να ξεκινήσετε και εσείς. Αυτό ήταν το βιντεάκι για σήμερα. Ελπίζω αλήθεια να σας άρεσε, γιατί όπως σας είπα, πέρα από το ότι βοηθάνε και εσάς με το να το βλέπετε, βοηθάνε και εμένα, γιατί όντως μπαίνω στη διαδικασία να τα φτιάξω αυτά τα πράγματα, να τα εφαρμόσω, οπότε βλέπετε ότι είναι αμοιβαίο. Αν έχετε κάποια συγκεκριμένη έτσι back to school ιδέα, εγώ έχω τα δικά μου προγραμματισμένα, οπότε θέλω να δω αν διασταυρώνονται ή αν έχετε να πείτε κάτι τελείως καινούργιο από αυτά που έχω ήδη σκεφτεί. Να ξέρετε ότι η back to school σειρά θα κυλήσει μέχρι και μπορεί τέλη Οκτωβρίου, για το λόγο ότι και εγώ ξεκινάω μέσα Οκτώβριο, οπότε η όντως back to school season για εμένα είναι σε ένα μήνα από τώρα, όμως δεν μπορούσα να το κάνω αυτό σε ένα μήνα από τώρα, διότι οι περισσότεροι ξεκινάτε την άλλη εβδομάδα κιόλας. Οπότε είπα να το κάνουμε κάπως έτσι. Θα σας έχω link κάτω για να μπορείτε να δείτε τα περισσότερα προϊόντα τα οποία που έχω πάρει, διότι ξέρω ότι σας αρέσει πολύ να λέω και να μοιράζομαι από πού παίρνω τι. Γενικά εκτιμώ πάρα πολύ που έχετε τα ίδια γούστα με εμένα και εμπιστεύεστε τα sources μου και από πού παίρνω τι. Είμαι πάρα πολύ αισιόδοξη για την χρονιά που έρχεται και θέλω πραγματικά να σας το μεταδώσω. Να περνάτε τέλεια. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε, πολλά 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 φιλιά! Μουά!